Πάμε στο μπάσκετ, όπου εχθές ο Ηρακλής είχε μια εύκολη επικράτηση. Φιλικό παιχνίδι δεύτερο. Αρχικά είχε κερδίσει το Ανατόλια, ομάδα κατώτερης κατηγορίας, στο Ιβανόφιο. Χθες πήγε να δοκιμάσει, σε εισαγωγικά, να τεστάρει τις δυνάμεις. Ένα καλό τεστ. Με πολύ μεγάλη διαφορά έρθει αυτή η νίκη απέναντι σε ομάδα της Α2, της ίδιας κατηγορίας. Μια από τις καλές ομάδες πέρυσι, τον Ερμή Αγιάς. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους αθλητές που συνεχίζουν, που ανανέωσαν πρόσφατα τη συνεργασία τους. Ο Μιχάλης Γιαννακίδης είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Τελείωσε η προπόνηση, γιατί ακούω... Ναι, μόλις τώρα ακούω βήματα. Μόλις τώρα τελειώσαμε την προπόνηση και τώρα είμαστε στα αποδυτήρια σχεδόν. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ καταρχάς για τον χρόνο σου, γιατί φαντάζομαι θες να ξεκουραστείς σε λίγο. Πες μου, καταρχάς να ξεκινήσουμε με σένα. Είναι μια απόφαση που φαντάζομαι την πήρες εύκολα, έτσι? Ήθελες και η ομάδα σε ήθελε. Συνεχίζεται κανονικά μαζί ξανά στον Ηρακλή. Καλά, εννοείται ότι ήταν η πιο εύκολη απόφαση μου για να μείνω στον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και θέλω κάποια στιγμή να είμαι κι εγώ μέλος σε αυτό που έχει βάλει στόχο όλη η διοίκηση, ο προπονητής, όλοι εδώ πέρα οι πάντες, ο κόσμος όλοι, για να ανεβεί επιτέλους εκεί που αξίζει ο Ηρακλής και να είναι επιτέλους στην Α1. Μιας και το αναφέρεις, πόσο σε στεναχωρεί και πόσο σε έχει πεισμώσει το ότι το λέμε κάθε χρόνο και ακόμα δεν γίνεται? Κοιτάξτε, εγώ επειδή τώρα τα τελευταία 3 χρόνια που ο Ηρακλής, τα τελευταία 2 βασικά, όπου θα πει να ανεβεί και πρωταγωνιστεί και στο τέλος φτάνει πάντα στην πηγή, αλλά δεν έχει πια ακόμα νερό, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Το καλοκαίρι δηλαδή είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι και λέω, εντάξει, πάλι δεν τα καταφέραμε. Πάλι θα είμαστε, ο Ηρακλής δεν θα είναι Α1 και εντάξει, είναι στενάχωρο και θεωρώ ότι δεν του ανήκει αυτή η κατηγορία. Ελπίζω φέτος, γιατί η ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά με τον προπονητή. Mm-hmm. Ελπίζω φέτος ο στόχος μας να επιτευχθεί. Τι δεν είχε η ομάδα που πρέπει να έχει φέτος? Και δεν μιλάω για ρόστερ, για παίχτες. Αυτά είναι αγωνιστικά, τα ξέρει ο coach, τα ξέρετε εσείς. Ναι. Τι έλειπε θεωρείς που πρέπει να έχετε φέτος? Γιατί κακά τα ψέματα, άμα τα βάλουμε κάτω, σε αυτά τα 2 μάτς με τον Απόλλωνα Πατρών έγινε όλη η δουλειά, έτσι? Ναι, βασικά... Που κουβαλούσατε τις σίτες, στο δηλαδή. Ένα μάτς. Στο Ιβανόφιο, ναι. Από το πρωτάθλημα, ναι, μες στην έδρα μας. Δεν ξέρω αν έλειπε κάτι και το έχουμε βρει φέτος. Αυτό πάντως που έχουμε φέτος είναι ότι η ομάδα λειτουργεί όπως έχει πει και ο προπονητής, σαν ομάδα, και θεωρώ ότι το κλειδί μας θα είναι αν αυτό το κρατήσουμε και μέχρι τέλος. Δηλαδή ξεκινάμε το πρωτάθλημα 9-10 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, μέχρι όποτε τελειώσει πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά, ενωμένοι μέχρι τέλος, ακόμα και στα δύσκολα, που αν σταρθούν δύσκολα, εκεί θα πρέπει να μείνουμε πιο πολύ ενωμένοι, να είμαστε μαζί, και θέλουμε να δώσουμε επιτέλους και στον κόσμο μας μια μεγάλη ευχαρίστηση. Την ομάδα πώς τη βλέπεις ως πιο παλιός πλέον, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που συνεχίζεις, Ναι, είναι η τρίτη χρονιά. Έχουν έρθει καινούργια παιδιά, όπως οι δύο ξένοι, και ο Σοκ και ο Σέσκους. Και οι υπόλοιποι που ήρθαν πρώτη φορά στην ομάδα. Ναι, καταρχήν να πω ότι και τα 3 χρόνια δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει ο Ηρακλής, αλλά έχει φέρει ξένους τα οποία είναι πολύ καλά παιδιά, είναι διαμάντια. Mm-hmm. Και φέτος και οι δύο οι ξένοι είναι πολύ καλοί. Έχουν μπει ήδη για τα καλά μέσα στην ομάδα, δηλαδή είναι πολύ ευχάριστοι τύποι και είναι και πολύ καλοί παίχτες. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και ο Σάββας που ήρθε και ο Σταμάτης ο Μπένας. Θεωρώ και τα παλιά παιδιά που έχουμε μείνει όλοι. Θεωρώ αυτό που είπα και πριν, ότι λειτουργούμε σαν ομάδα και πρέπει αυτό να το κρατήσουμε μέχρι τέλος. Το καλό είναι ότι ήρθε και ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος, ο οποίος και αυτός βοηθάει πάρα πολύ έξω αγωνιστικά σε όλα τα πράγματα.
η διοίκηση είναι πάντα δίπλα μας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο, στο οποίο δεν έχουμε εμείς οι παίχτες κανένα παράπονο και ελπίζω, το ξαναλέω, το τονίζω, ελπίζω και θέλω βασικά η ομάδα με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να συνεχίσουμε έτσι, να βελτιωνόμαστε ακόμα πιο πολύ, δηλαδή και το καλύτερο να έχουμε πιάσει την καλύτερη απόδοση, δεν θα πρέπει να παβόμαστε, αλλά θα πρέπει να δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά για να μπορέσουμε να πιάσουμε ακόμα καλύτερη απόδοση. Mm-hmm. Όσον αφορά το χθεσινό φιλικό, εμείς το αποτέλεσμα ξέρουμε, πολύ εύκολη νίκη, δεν ξέρω τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Σίγουρα ήταν ένα δυνατό φιλικό γιατί ήταν και με ομάδα που και εκείνη έχει βάλει κάποιους υψηλότερους στόχους σε σχέση με πέρσι, η Αγιά. Αυτό που κρατάω είναι ότι μπήκαμε πολύ δυνατά, παίξαμε πολύ σκληρά και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα παίζουμε και στους επίσημους αγώνες. Μακάρι. Το ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Καλή ξεκούραση. Να ευχηθώ και καλό δείπνο γιατί ξέρω ότι σας περιμένει ένα καλό μαγαζί ενός καλού φίλου του Ηρακλή που θα είστε όλοι μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή δύναμη Μιχάλη, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας. Μιχάλης Γιαννακίδης, ένα από τα παιδιά που παρέμειναν φέτος στην ομάδα.